Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Θωματάκης, είναι η εκπομπή 7 ημέρες στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας και σήμερα θα μεταφερθούμε μέχρι το Διδημότικο, νοητά τουλάχιστον, καθώς στο στούντιο είναι μαζί μας ο Ιωάννης Αρσάκης, μέλος του Συλλόγου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, καλά γνωστός στο Διδημότικο για τις έρευνές σας, για τις μελέτες σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα Γιάννη, αλλά επειδή γνωριζόμαστε 15 χρόνια και όπως βλέπεις, εγώ κατευθείαν μπήκα στον Ενικό, θα κάνουμε μια κουβέντα στον Ενικό για να πούμε ό,τι με ρωτήσει σχετικά με το Διδημότικο. Άλλωστε, συνυπηρετήσαμε όταν ήμουν φαντάρος. Ωραία χρόνια, τα θυμηθήκαμε και λίγο πριν. Τα ξαναζήσουμε, καλά θα ήταν. Να ξανανιώσουμε, θες να πεις. Ξαναζήσουμε και την εποχή εκείνη, γενικά. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι πολύ γνωστός στην περιοχή του Διδημοτικού, γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Αν επιτρέπετε, το πικ, ας πούμε, έγινε με αυτό το σύλλογο, τους Καστροπολίτες. Ιδρυθήκατε πριν πόσα χρόνια θα μας πεις, ο σκοπός και πώς πάει. Κοίταξε, βασικό για να υπάρξει μια αναγνωρισιμότητα είναι να βγαίνει μια δουλειά μέσα από ένα σύνολο. Ένα σύνολο ατόμων, ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινή αγάπη και οπότε έτσι θέλοντας και εμείς υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα, η οποία και πάλι το ξαναλέω προκύπτει μέσα από μια συνολική δουλειά. Οι Καστροπολίτες λοιπόν που ιδρύθηκαν το 2014 πήγαν να καλύψουν ένα κενό που υπήρχε στην περιοχή μας, ενώ δραστηριοποιούνταν σύλλογοι, ιδίως μουσικοχορευτικοί, με τεράστια επιτυχία, διοργανώνοντας πανθρακικά συνέδρια, συνέδρια παγκόσμια χορού κτλ. Αλλά έλειπε αυτή η αναφορά για την ιστορία του τόπου. Βέβαια, υπήρχαν συγγραφείς όπως ο καλός φίλος Αθανάσης Ογουρίδης, που έγραψε βιβλία για το Διδημότικο, ο Παντελής Αθανασιάδης και άλλοι, τώρα συγγνώμη, ξεχνάω κάποιους. Οποίοι έκαναν αναφορές για το Διδημότικο, αλλά δεν υπήρχαν δράσεις ιστορικές. Και αυτό ήταν που μας ώθησε μια παρέα ανθρώπων να κάνουμε το σύλλογο αυτό, που παραμένει ολιγομελής λόγω της φύσης του. Όταν λες ολιγομελής, εγώ σε εκδηλώσεις βλέπω καμιά 40 μπλουζάκια. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Τα 40 άτομα, οι άλλοι σύλλογοι έχουν 250 και 300 άτομα, θέλω να πω, αλλά επειδή υπάρχει εκεί πέρα. Ας το πούμε, αυτό που ασχολούν είναι ο χώρος. Οπότε μπορούν να έρθουν όλοι και να χορέψουν. Ναι. Μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν να μάθουν μουσική. Σε εμάς όμως είναι λίγο ιδιαίτερη. Καλά, δεν παίρνετε σφίνα. Νομίζω δεν παίρνετε και σφίνα στους άλλους συλλόγους. Όχι, δηλαδή, δεν παίρνουμε σφίνα. Δεν κάνετε τίποτα από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Σε είστε που συνεργαζόμαστε κιόλας. Ναι, δηλαδή χορό δεν διδάσκεται. Αυτό εννοώ, δεν κάνετε τίποτα. Αμέσως όμως χάνουμε 200 παιδάκια, παραδείγματος χάρη. 20 παιδάκια θα θέλουν να χορέψουν. Ναι, αλλά ακόμα ένα τέτοιο σύλλογο στο Διδημότικο, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, απλά θέλω να πω για ποιο λόγο λέω ότι είμαστε ολιγομελείς. Ολιγομελείς με την έννοια αυτό που ξέρουν οι φίλοι μας εδώ στην Ορεστιάδα στο Διδημότικο, πώς ένα σύλλογο μπορεί να έχει 250-300 κανένα. Αν και νομίζω ότι και άλλοι σύλλογοι γενικά στην περιφέρεια ασχολούνται και με την ιστορία. Δηλαδή κάνουν κάποιες δράσεις. Ναι, αλλά εσείς είστε αμυγός. Ναι, παραπάνω ασχολούνται με την παράδοση και τη λαογραφία. Ναι, και σε αυτό τον τομέα κάναν φοβερή δουλειά. Απλά έλειπε αυτό το κομμάτι που λέμε η ανάδειξη της ιστορίας. Εμείς τώρα, επί 6 χρόνια σχεδόν, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν την ιστορία του Διδημοτίχου σε όλες τις πτυχές της. Πέραμε αρχαιολόγους, φιλολόγους, ασχοληθήκαμε με την ποιήση, παραδείγματος χάρη. Ποιος ήξερε ότι στο Διδημότικο έχουμε τόσους πολλούς ποιητές, με αξιόλογο έργο. Και όλα αυτά πιστεύω βοήθησαν στο να κατανοήσει ο κόσμος τη σημαντική ιστορική αξία που έχει το Διδημότικο, πέραν της μνημειακής που φαίνεται βέβαια μπαίνοντας στο Διδημότικο. Το φαίνεται, θα το βάλουμε σε εισαγωγικά. Συμφωνώ. Θα το αναπτύξουμε και στην συνέχεια. Και πώς μπορεί κάποιος να έρθει στο Σύλλογο, έχετε κάποια έδρα ή θα σας βρει μέσα από τη σελίδα σας? Δυστυχώς έδρα δεν καταφέραμε να έχουμε, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε. Καλά, είναι και λογικό να μην μπορείτε να έχετε έδρα γιατί δεν έχετε και έσοδα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, μια παρένθεση. Αν θυμάστε το 2015, είχε έρθει ένα συγκρότημα από το Τατάρισταν με το ρωσικό σπίτι τότε και είχαν χορέψει στην Αλεξανδρούπολη και μέσω συνεργασίας που είχαμε με τον κύριο Καμπαερίδη κανονίσαμε να έρθουν και στο Διδημότικο. Η εκδήλωση αυτή που είχε γεμίσει όλο το γήπεδο, εξέδρες και όλα τα έξοδα τα πληρώσαμε εμείς. Και από τότε αιμορραγούμε οικονομικά καθώς δεν μπορέσαμε να μαζέψουμε για μας χρήματα ώστε να κάνουμε μία έδρα οτιδήποτε άλλο. Η κάθε εκδήλωση έχει έξοδα. Θα έρθει ο ομιλητής. Καλά, επιχορήγηση δεν έχετε από το Δήμο. Επιχορηγήσεις έχουμε από το Δήμο. Είχαμε πάρει 2-3 φορές από 600 ευρώ για το καλέ πανηγύρι. Ναι, αυτή τη δράση που αυτό είναι. Το οποίο όμως και αυτά φέρνουν τα χρήματα στο να γίνει το καλέ πανηγύρι. Έτσι, ο τοξοβόλος για να έρθει από την Κομωτινή έχει έξοδα. Το να έρθει ο άλλος από την Αθήνα, ο αγγειοπλάστης που έκανε με τα παιδάκια τόσα πολλά έτσι, είδη αγγειοπλαστικής. Δηλαδή δεν βγάζουμε χρήματα, απλά τα χρήματα τα ρίχνουμε έτσι ώστε να αναδείξουμε ακόμα και την αγγειοπλαστική που ήταν η βαριά βιομηχανία στο Διδημότικο.
Οπότε έτσι δεν έχουμε έδρα, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε από τις προηγούμενες δημοτικής αρχής το να φτιάξουν λίγο, να σουλουπώσουν αυτό που λέμε κέντρο θρακικών μελετών, ένα υπέροχο κτίριο. Για πείτε μας λίγο το κτίριο αυτό που. Αυτό για είναι ένα πόνο ψυχή που το λέω. Ένα κτίριο που εδώ και 10-15 χρόνια, ενώ έχουν διατηρηθεί 500 χιλιάρικα από ό,τι γράφει η πινακίδα έξω, δεν έχει θέρμανση. Δεν έχει θέρμανση, δεν μπόρεσαν να βρουν λύση ώστε να το βάλουν θέρμανση, κατά το οποίο τώρα προσπαθούμε να κάνουμε νέα δημοτική αρχή και ευελπιστώ Οκτώβριο να γίνει αυτό, όπως μου υποσχέθηκαν. Ένα κτίριο πανέμορφο, να σου πω. Άλλωστε, είστε σαν δημοτικό σύμβουλο και όλα θα πιέσετε, νομίζω, παραπάνω. Εννοείται ότι πιέζω, ναι. Ένα κτίριο το οποίο, για να καταλάβει, όταν κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου του από το χειμώνιο του αημνήστου Ρουσόπουλου για τη μάχη τη Κρήτη, έπαιξε εκδήλωση αυτή σε πολλά κριτικά site. Η κυρία Ελένη, η κόρη του αημνήστου Ρουσόπουλου, επειδή γνωρίζεται εκεί πέρα με το Ηράκλειο κτλ., τη είπαν τι ωραίο χώρο αυτό που έγινε η εκδήλωση. Η κριτική, έτσι. Που έχουν πολλού ωραίου τέτοιου χώρου. Αν είχαμε το χώρο αυτό, όχι αποκλειστικά δικό μας, ένας χώρος ως κέντρο θρακικών ερευνών. Ένα γραφείο θες, στην ουσία. Ένα προεδρείο να υπάρχει, ναι. Και εγώ θέλω 3 ώρες τη βδομάδα. Ναι. Εκεί πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μαθήματα τοπικής ιστορίας, να μαθαίναμε και οι ίδιοι, να φέρναμε πάνω τον κύριο Γουρίδη να κάνει μάθημα και άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και είναι και πτυχιούχοι, δάσκαλοι κλπ. Το όνειρό μου να κάναμε το μάθημα του μικρού περιηγητή, να μαζεύαμε 10-15 όσα παιδάκια μπορούσαν να έρθουν. Να τους κάνουμε μάθημα πώς θα πάρουν τον παππού, τη γιαγιά και τη μαμά και τον μπαμπά να ανέβουν στο κάστρο και να τους πούν αυτή η πύλη ποια είναι, ο πύργος ποιος είναι, ποιος περπάτησε εδώ, 5 πραγματάκια. Αυτά για να γίνουν χρειάζεται υποστήριξη. Ακούγεται, δεν την είχαμε δυστυχώς. Ακούγεται εξαιρετικό σαν ιδέα πάντως. Έλα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου. Έτσι, ναι, ναι. Το οποίο όμως δυστυχώς ο παππούς αυτά τα αμπελοχώραφα δεν τα ξέρει. Αυτό είναι το κακό. Ή τα ξέρει ως μια παράδοση ή ως κάποιες ιστορίες, ξέρω εγώ. Και οπότε ευελπιστώ ότι με το νέο έτος τώρα, με την νέα σεζόν να πούμε, βέβαια κορονοϊού επιτρέποντος, αν καταφέρουμε να το φτιάξουμε το θρακικό μελετό να γίνει φιλικό στον επισκέπτη, στον μαθητή, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν κάποιες έτσι, κάποια μαθήματα, κάποια σεμινάρια, το οποίο βέβαια μπορεί και οποιοδήποτε σύλλογος άλλος, αν υπάρχει ένα προεδρείο και μπορεί να ανοιχτό όλο το απόγευμα, ο οποιοσδήποτε σύλλογος της περιοχής μπορεί να έρχεται και να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Καλά, να σου πω, τώρα να σου πω την αλήθεια, όμως αυτό θα μπορούσε έτσι, μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, να γίνει και σε κάποια άλλη αίθουσα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει. Ναι, κοίταξε. Τώρα τελευταία, επειδή έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια το γεγονός ότι πρέπει ο σύλλογος να έχει έδρα. Ναι, γιατί οι ώρες ενδεχομένως. Υπάρχει καλή θέληση από άλλους συλλόγους. Αλλά οι ώρες. Αλλά αν ζητήσει το δημοτικό αφιθέατρο ή την αίθουσα ενός συλλόγου, νομίζω θα στη δώσει. Αλλά μία φορά θα το δώσει. Δύο φορές μετά. Το δημοτικό αφιθέατρο δίνεται και στο ΤΕΗ. Για να κάνει μαθήματα. Εντάξει, ναι. Άλλη μεγάλη πληγή. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, πληγαίνω τώρα, καταλαβαίνεις. Πληγή, πληγή με αυτά που, γίνονται αυτά και ευελπιστούμε στο καλύτερο και είμαστε στο φτερό, ανά πάσα ώρα και στιγμή χρειαστεί, να υπάρξει ένας ξεσηκωμός, διότι πιστεύω ότι δεν πάει άλλο υποβάθμιση του Βορείου Εύρου, παρένθεση αυτό. Οπότε το να βρεις ένα χώρο πρέπει και τα παιδάκια που θα έρθουν να είναι κάποια ώρα συγκεκριμένη. Όταν οι σύλλογοι δραστηριοποιούνται και έχουν τους χώρους και τις ώρες αυτές τις εκμεταλλεύονται, είναι λίγο δύσκολο να βρεις ώρες εσύ μετά. Ή να κάνεις κάτι μόνο για να το κάνεις χωρίς να υπάρχει απήχηση. Ευελπιστούμε στο μέλλον για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ο σύλλογος έχει διοργανώσει, είπες προηγουμένως, η μεγάλη γνωστότερη εκδήλωση νομίζω ότι είναι αυτή του Καλέ Παναίδη. Mm-hmm. Εκεί στο κάστρο, το οποίο είναι κάστρο, πάρκινγκ είναι, χώρο στάθμευση είναι. Εντάξει, μην το λέμε έτσι τώρα, γιατί χαλάμε τη αρχαιολογία. Γιατί ψέματα λέμε. Ναι, έχει καταλήξει στο σπάρκινγκ και έτσι το αναγράφουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ως χώρος όμως έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις. Όταν ανεβαίνεις στο Δημότικο, στη Μητρόπολη, εκεί θα σταθμεύσεις. Ναι. Το λέμε πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει. Από κάτω εκεί, να ξέρεις, υπάρχουν θεμέλια της Ιουστινιάνιας οχύρωσης, τα οποία είναι σκεπασμένα. Εν πάση περιπτώσει, σε εκείνο το χώρο. Ναι. Κάνατε, να πούμε λίγο τι κάνατε στο Καλέ Παναίδη και να πούμε και για τα κάστρα μετά. Mm-hmm. Και για την Πλωτινούπολη, θέλουμε να πούμε. Βεβαίως. Πολλά έχουμε για το Δημότυχο. Εκεί κάνατε λοιπόν το Καλέ Παναίδη που κάνατε αναβίωση των βυζαντινών τεχνικών της εργασίας που υπήρχαν στην εποχή του Βυζαντίου. Πες τα εσύ που τα λες καλύτερα. Λέξτε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε εμείς είναι να αναβαθμίσουμε το Καλέ Πανηγύρι. Το οποίο, όπως άκουσαν οι φίλοι μας χθες που έπαιξε εκπομπή στο Facebook του Δήμου Δημοτήχου, είχε μια τεράστια απήχηση. Πρώτης απελευθερώσεως ερχόταν και από την ανατολική όχθη του Εύρου χωριά. Μετά την απελευθέρωση ερχόταν χωριά από τη Δύσα και από όλο τον Εύρο. Ήταν ένα σημείο αναφοράς στο Καλέ Πανηγύρι, το οποίο βεβαίως με τα χρόνια, μετά τη δεκαετία του 60 και 70, ατόνισε. Ειδικά από το 80 και μετά γινόταν μόνο το θρησκευτικό κομμάτι. Τελευταία χρονιά έχουμε μήπως γνώση πότε έγινε.
Τώρα, από ό,τι το ψάξα και λίγο και μίλησα, όλοι θυμούνται περίπου τη δεκαετία του 70. Τελευταία χρόνια δεν έχουμε. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα όπως βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες. Κάποια πανηγύρια με γύρω του θανάτου, με θαυματοποιούς, με ταχυδακτυλουργούς και όλα αυτά. Αυτά γινόταν στο Δημότικο κατά την περίοδο της Πεντηκοστής. Οι παλιότεροι τα θυμούνται και κάποιοι τα έχουν καταγράψει αυτά, όπως ο στρατής Τσιρταβής, ο παλιός δημοσιογράφος και τραπεζικός υπάλληλος. Οπότε έγινε μια προσπάθεια βέβαια το 2000 από τον τότε το Δήμο Δημοτήχου και από τον Σύλλογο των Παραδοσιακών Οργάνων Ιωάννης Βατάτζης, όπου με βάση την Γκάιντα αναβίωσαν το καλέ πανηγύρι την μέρα της Πεντηκοστής στην πλατεία. Και το δικό μας λιθαράκι ήταν ότι προτείναμε το 2015 να γίνει τριήμερο φεστιβάλ, αλλά επάνω στο χώρο, να επανέλθει επάνω στο χώρο του κάστρου. Και εκεί πέρα βέβαια να μην περιοριστούμε μόνο στην εξέδρα και στους χορούς, αλλά να βάλουμε και κάτι παραπάνω. Αυτή ήταν η δική μας πρόταση και ήταν κάτι πάνω στο οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ. Οπότε, τι κολούσε πάνω στο καλέ πανηγύρι, πρώτον και κυριότερον η αγγειοπλαστική, γιατί όπως προείπα, ήταν η βαριά βιομηχανία του Δημοτήχου ανέκαθεν. Έτσι, φέραμε τον κύριο Νίκο Βασιλάκη από το Ισάκιο Καταγόμενος, ο οποίος είναι στο Μαρούσι κάτω στην Αθήνα, και είναι τσουκαλάς από όσους έμειναν. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος έπιανε ένα τα παιδάκια και έφτιαχνε το δικό του ποτηράκι. Ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Τα παιδάκια μόλις δουν λάσπη, βέβαια, ξέρεις, βάζουν τα χέρια μέσα. Επίσης, φέραμε την κυρία Χαριτίνη Πετρίδου από την Κομωτινή, που είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο και η ειδικότητά της είναι η τοξοβολία. Κάναμε τοξοβολία επάνω στο κάστρο, κάτι πάλι πρωτόγνωρο. Είναι επαγγέλματα που υπήρχαν στο Βυζάντιο. Ναι, όλα αυτά που σου λένε σχετικά με το Βυζάντιο. Την Αφροδίτη, τότε φίλη μας από την Ορεστιάδα, κάναμε θέατρο σκιών. Όπως βεβαίως ανοίξαμε και τον παραδοσιακό φούρνο, όπου φούρνησαν τα παιδιά. Ο φούρνος είχε ανοίξει πάνω στο κάστρο ή είχε ανοίξει ο φούρνος που είναι. Όχι στο χώρο του πάρκινγκ, ο φούρνος ο πίσω, ναι. Δίπλα, ναι, ο πίσω. Ναι. Ήταν μια ένωση. Τώρα όπως μας βλέπουν όσοι καταλαβαίνουν, όπως ανεβαίνει στο κάστρο, δεξιά είναι ένας φούρνος. Που προεξέχει έτσι. Πριν στρίψει αριστερά για την Μητρόπολη, ναι. Για να το πούμε λίγο τον κόσμο. Ναι, σωστά, για να το δει κιόλας ο κόσμος. Γιατί ταμπέλα υπάρχει, αλλά. Παρένθεση. Ο Ριστιαρίτης και πιο πάνω, ενδεχομένως δεν έχουν πάει κανένα στο κάστρο του Δημοτήχου, γιατί δεν έγινε και από εμάς κάποια προσπάθεια το να έρθουν. Αυτό το αντιλαμβάνομαι εγώ από συλλόγους που έρχονται από διάφορα χωριά, όπως πέρσι είχε έρθει ο Σύλλογος Πενταλόφου και είχαν πει την πρόεδρο, τι θα δούμε λέει στο Δημότικο. Η πρόεδρος, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, ψαγμένη λέει ρε παιδί, θα δούμε στο Δημότικο, αλλά και θα δείτε τι θα δούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε τον κόσμο. Και αυτό ήταν πάλι τη προηγούμενη δημοτική αρχή πρόβλημα, διότι δεν το διαφήμιζε όπως θα έπρεπε. Όλες τις προσπάθειές μας δηλαδή είχαν μια απήχηση, ερχόταν ας πούμε ένας αριθμός ατόμων πάνω στο κάστρο, αλλά θα μπορούσε να γίνεται να έρθει πιο πολλοί κόσμος. Και τέλος πάντων, με αυτές τις δράσεις, καταφέραμε να κάνουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ, που να μην είναι μόνο χορός, να είναι και κάτι παραπάνω. Κάναμε το παιχνίδι του χαμένου Καστερνού Θησαυρού. Τα παιδάκια απλώθηκαν στο κάστρο, γνωρίζοντας ποιος είναι ο πύργος αυτός, ποια είναι αυτή η πύλη, και προσπαθούσαν να ψάξουν να βρουν το χαμένο θησαυρό σε συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία του Δημοτήχου. Αυτό δεν έγινε φέτος βέβαια λόγω του κορονοϊού. Και φέτος και πέρσι λόγω των εκλογών. Ατώνησε δύο χρόνια και πολύ φοβάμαι ότι βέβαια στο χέρι μας είναι, αλλά όταν κάτι ατώνει, δυστυχώς χάνεται. Εντάξει, νομίζω όμως ότι το λες ότι ατώνησε λόγω του κορονοϊού. Του χρόνου ναι, ας ελπίσουμε να μην υπάρχει σίγουρα. Να βρεις την ευκαιρία να το επαναφέρεις. Λοιπόν, μια και ανοίξαμε το κεφάλαιο κάστρο. Το κάστρο, το Δημότικο έχει δύο κάστρα. Ναι, γι' αυτό λέγεται και Δημότικο. Λέγεται και Δημότικο. Να μας κάνεις λίγο μια, έτσι, μια περιγραφή για στα κάστρα τι βλέπουμε και να πω ότι είχε γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από τον Θανάσο Γουρίδη. Βεβαίως. Πρόπερσι ήτανε. Εννοείς, γενικά. Που η ξενάγηση που είχε γίνει με κόσμο. Α, που κάναμε, ναι. Διοργανώσαμε, κάνει κατά καιρούς, είναι μέσα στις δράσεις μας. Κάναμε τους Καστερνούς περιπάτους. Μέσα σε αυτούς φέρνουμε πολλές φορές το Θανάση να είναι ο οδηγός μας, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Και νομίζω ήταν η τελευταία που κάναμε σαν Καστρινός περίπατος, γιατί μετά λόγω κορονοϊού φέτος θέλαμε να κάνουμε και άλλους περιπάτους. Θέλαμε να κάνουμε ένα περίπατο πλέον στην Πλωτινόπολη, όπως πήγε τώρα η κουβέντα. Καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες, η εφορία αρχαιότητα των Εύρου έχει μπει στο πρόγραμμα, καθαρίστηκε ο χώρος και με το πλάνο το 2023 η Πλωτινόπολη θα είναι επισκέψιμη. Αυτό είναι, το κρατάμε αυτό. Οπότε τώρα μπορούσαμε να πάμε, με άδεια της εφορίας αρχαιοτήτων, θα μπορούσαμε να πάμε τον κόσμο να πάρει μια πρώτη ιδέα. Γιατί υπάρχουν πολλοί. Να έχω την αμφιβολία μου και να ανοίξει 23 και να με κοροϊδεύει να το παίζουν το βίντεο αυτό. Που... Ναι, μακάρι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να ανοίξει. Λοιπόν, είχατε κάνει τον περίπατο με τους περιπάτους με τον Θανάση Γουρίδη, που έβλεπε κόσμο και μεγάλη ηλικία ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Είχα δει γνωστούς μου από την Αλεξανδρούπολη είχαν έρθει. Και περπατούσαν στο Δημότικο και μάθανε. Για να μας πέσουμε λοιπόν, τι βλέπουμε στο κάστρο. Εμείς που δεν είμαστε από το Δημότικο ή και αυτοί που είναι από το Δημότικο.
ανεβαίνουν στο κάθρο. Τι μπορούν να δουν? Να το πάμε λίγο όπως χρονολογικά. Όπως γιατί ξεκινήσαμε με Πλωτινόπολη. Να πούμε καταρχάς ότι όλη η ιστορία του Δημοτήχου. Απλώς επειδή η Πλωτινόπολη δεν είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, αυτό το λέω. Ναι, απλά όμως αποτελεί. Ήταν ένα κάστρο. Δηλαδή, για ναι, αν πάμε, να δούμε κάτι που είναι η Πλωτινόπολη, πρέπει να δούμε καταρχήν πώς θα πάμε στην Πλωτινόπολη. Mm-hmm, ναι. Ταμπέλα έχει. Ταμπέλα δεν έχει, γιατί είναι χώρος που δεν είναι επισκέψιμος. Είναι ένας φραγμένος αρχαιολογικός χώρος. Ναι. Εμείς που πήγαμε για ρεπορτάζ, μάθαμε. Ναι. Θα το βρεις, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Στην Πλωτινόπολη δεν βλέπεις τίποτα τώρα. Mm-hmm. Τώρα ναι, τίποτα. Δεν ξέρω πότε πήγες, αλλά τώρα τελευταία το καθάρισαν το χώρο και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι όντως είναι ένας αρχαιολογικός. Ναι, δεν μπορείς να μπεις όμως μέσα να δεις τα πηγάδια και τα λοιπά. Δεν μπορείς, γιατί είναι επικίνδυνο, διότι τα ευρήματα της Πλωτινόπολης είναι 4 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Από το που πατάμε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο το να μπει κάποιο έτσι εύκολα. Πρέπει να είναι αρχαιολόγοι, αρχαιοφύλακες για να κατευθύνουν τον κόσμο, αν μας έδινε την άδεια η φορεία αρχαιοτήτων. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνεις, γιατί θα χαλάσει το. Όχι, εντάξει, το να μπεις έτσι έστω για μια μέρα. Όχι, το να μπεις γύρω-γύρω, όχι να μπεις μέσα στα ναι, ναι, εντάξει, και να μπεις μέσα γίνεται. Όλα γίνονται, Γιάννη, όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουμε, αν θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο του Δημοτήχου, όπως κατεβήκαμε τώρα τελευταία στην κυρία Τερζοπούλου στην προϊσταμένη τη εφορία και τη πρότεινε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις και την εφορία αρχαιοτήτων, ώστε να έρθει σε επαφή με τον κόσμο του Δημοτήχου και να νιώσει ο κόσμος ότι η εφορία είναι κοντά μας. Οπότε, έστω και σε αυτό το επίπεδο, όπως είναι τώρα η Πλωτινόπολη, αν θέλει η εφορία αρχαιοτήτων, συνεργασία με το Δήμο, με εμάς, μπορεί να γίνει μια εκδήλωση, βέβαια πάντα τηρουμένων των αναλογιών λόγω κορονοϊού, ώστε να έρθει ο κόσμος και να δει αυτά τα υπέροχα ψηφιδωτά. Μπορεί τα βλέπουν από το διαδίκτυο με φωτογραφίες που κάνουμε εμείς συνήθως κάποιες αναρτήσεις, αλλά είναι ψηφιδωτά τα οποία η κυρία Ατζακά, Σημακουπούλου Ατζακά, που είναι η κορυφαία αρχαιολόγος στον τομέα των ψηφιδωτών και την είχαμε στο Δημότυχο πέρσι το Μάιο, τα αναφέρει σε εκπληκτικά ψηφιδωτά τεράστιας αξίας και μάλιστα στην τελευταία έκδοση του βιβλίου του, που έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις σχετικά με τα ψηφιδωτά, η τελευταία έκδοση που αφορά ψηφιδωτά από όλη τη Μεσόγειο συμπεριέλαβε μέσα και τα ψηφιδωτά της Πλωτινόπολης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε και από εκεί ξεκινάει, ας το πούμε, και η ιστορία του Δημοτήχου, ότι εκεί που ήταν η Πλωτινόπολη υπήρχε μια αρχαία θρακική πόλη. Και έχουν βρεθεί ίχνη τη. Το 5.000 π.Χ. Αυτό ήθελα να πω. Πότε ναι, ξεκινάει. Άρα, αυτό που σου είπα, ότι ανάμεσα σε δύο λόφους και δύο ποταμούς εκτείνεται η ιστορία του Δημοτήχου εδώ και 7.000 χρόνια. Έχοντας. Άρα λοιπόν, αρχαία Θρακική πόλη και μετά έγινε Ρωμαϊκή. Και μετά έγινε Ρωμαϊκή, ναι. Όπως αυτό συμβαίνει, ναι. Έχουμε Τραγιανούπολη, Αδριανούπολη, Πλωτινόπολη κτλ. Αλλά τώρα το ζητούμε ποιο είναι εμάς τη δική μας την Πλωτινόπολη. Ότι επί της ουσίας ο Τραγιανός ο Αυτοκράτορας χτίζει μια νέα πόλη Ρωμαϊκή. Βέβαια, τη διακοσμεί με όλα αυτά τα υπέροχα που έχουν βρει τώρα οι αρχαιολόγοι και τη δίνει το όνομα τη συζύγου του, τη Πομπεία Πλωτίνη. Δηλαδή, ο πλανητάρχης τη εποχή βρίσκει ένα τόπο και το χαρίζει το όνομα στη σύζυγό του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και από αυτό ξεκινάει αυτό που λέμε η αυτοκρατορική παράδοση στο Δημότυχο, που για μια επαρχιακή πόλη θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδεχομένως να μην υπάρχει κι άλλη στην Ελλάδα. Τώρα, Γιάννη, θα το πω. Σκέψου. Να είχαμε την Πλωτινόπολη επισκέψιμη. Ναι. Και να πήγαινε στους Ρωμαίους, στη Ρώμη, οι οποίοι θεωρητικά δεν είναι απόγονοι των Λατίνων, mm-hmm. αλλά πήγαινε και στη Ρουμανία, οι οποίοι κομπάζουν ότι είναι απόγονοι των. Οι Δάκες, ναι. Λοιπόν, και έτσι πέσει, παιδιά, την πόλη που αφιέρωσε ο Αυτοκράτορας στη γυναίκα του, θα την βρείτε στο Δημότυχο. Mm-hmm. Φαντάσου να το πεις. Ναι. Και αεροδρόμια μέσα στο Δημότυχο ενδεχομένως θα πρέπει να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Και εγώ αυτό λέω και αυτό φωνάζω. Αυτό έτσι και μέσα στο Δήμο λέω ότι πρέπει άμεσα, όσο μπορούν πιο γρήγορα, να συμμαζέψουμε το κέντρο μας, να συμμαζέψουμε την πλατεία μας, τον πεζόδρομό μας και ό,τι άλλο μπορούμε να συμμαζέψουμε. Γιατί αν όντως το 23 η Πλωτινόπολη γίνει επισκέψιμη και θα τρέξει το πρόγραμμα πολιτιστικές διαδρομές που είναι να γίνει στο κάστρο του Δημοτήχου, εκεί είναι στο χέρι μας μετά να τα διαφημίσουμε όλα αυτά και να έχουμε. Πάρα πολλούς επισκέπτες από σχολεία, εκδρομές, από καπί, αν θες, από ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Θα γίνει ένας προορισμός. Εμένα ήρθε σε επαφή με μια κυρία από ένα τουριστικό γραφείο, η οποία θέλει να συνεργαστούμε. Γιατί βλέπουν ότι στο Δημότυχο υπάρχει μια προοπτική. Βλέπουν γιατί κατορθώσαμε να τη βγάλουμε την προοπτική αυτή. Πάντα υπήρχε προοπτική, αλλά δεν γινόταν οι ανάλογες δημοσιεύσεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε λοιπόν πέρα από την Πλωτινόπολη που θα την έχουμε. Βεβαίως, είπαμε ότι φτιάχνουν την Πλωτινόπολη ο Τραγιανός με την Πλωτίνη. Ο πρώτος κτήτορας του Δημοτήχου ιστορικά. Έτσι, έχουμε κτήτορα αυτοκράτορα. Αλλά δεν είναι και ο μόνος. Ο δεύτερος είναι ο Ιουστινιανός, ο οποίος φτιάχνει το κάστρο του Δημοτήχου. Στο πλαίσιο μιας γενικής οχύρωσης, μιας γενικής φύλαξης, μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της βασιλεύουσας. Το Δημότυχο το κάστρο υπήρξε ένας προμαχώνας για τη βασιλεύουσα. Γιατί λέγεται αυτοκρατορικό το Δημότυχο? Φαντάζομαι όχι λόγω του Τραγιανού.
Ή και έχει... λόγω τρέμου. Θέλω, θέλω να σε τσιγκλίσω ώρες-ώρες, αλλά δεν μπορώ. Δεν. Όταν λέμε ότι έχουμε δύο κτήτορες, ιστορικά καταγεγραμμένους, έτσι δεν ξέρουμε την αρχαία Τρακική πόλη ποιοι τη φτιάξαν. Τραγιανός από τη μία, Ιουστινός από την άλλη. Και έχουμε τόσα πολλά πρόσωπα, αυτοκράτορες και λοιπούς που σχετίζονται με το Διδημότικο. Καταρχάς, ο ίδιος ο Οστρογκόρσκι, ο μεγάλος Βυζαντινολόγος, αναφερόμενος στην παλαιολόγια εποχή, το ονομάζει το αυτοκρατορικό Διδημότικο. Ναι. Και δεν σταματάμε μόνο στη Ρώμη και στο Βυζάντιο. Αυτοκράτορες συνεχίζουν να υπάρχουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έχουμε Μουράτ Βαγιαζίτ Μεχμέτ, εξού και το Τέμενος, όπου και αυτοί διαμένουν στο Διδημότικο. Και άλλες σουλτανικές οικογένειες, βλέπουμε για το συναξάρι των Αγίων εν Διδημοτίχο Μαρτυρισάνων, που βλέπουμε ότι ο Σουλτάνος Σελίμ τους δέχτηκε στο Διδημότικο. Άρα και αυτή η ιστορική παράδοση που είναι πάνω από μια μισή χιλιετία, καταλήγει στον βασιλιά Κάρολο της Σουηδίας, όπου και διέμενε για ένα χρόνο στο Διδημότικο. Εντάξει, και τώρα παρέγκαψα Βασίλειο Βουλγαροκτώνο, Ιωάννη Βατάτζη, Ανδρώνικο Πρώτο Κομνηνό, Ανδρώνικο Τρίτο Παλαιολόγο, Ιωάννη Κατακουζινό που στέφτει στο Διδημότικο. Θα θέλουν πολλές εκπομπές για να βλέπουμε. Βλέπουμε όμως ότι πολλά το Διδημότικο τα οφείλει στο παρελθόν του, αλλά δεν αξιοποιείται στο παρόν του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Σουηδός τώρα για να δει τον Κάρολο που είχε χάσει τον πόλεμο τώρα. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Σουηδό, με τη Σουηδό, την Σουηδό, την πρέσβη. Ο Σουηδός τώρα να έρθει να δει τις φυλακές που φιλοξενούν τον Κάρολο. Φυλακές, το έχουμε, αυτό το έχουμε καθαρίσει. Δεν είναι φυλακές. Ήταν φιλοξενούμενο στο Σουλτάνο. Και πέρασε και πολύ ωραία. Ναι, ήταν φιλοξενούμενο στο Σουλτάνο και τον κυνηγούσαν οι Ρώσοι. Αλλά δεν νομίζω ότι γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όσο για κάποιον άλλο που θα έρθει να δει, κάποιον Έλληνα ενδεχομένως που να έρθει να. Κοντινό. Ναι. Από εδώ πρέπει να γίνει η αρχή. Συμφωνούμε απόλυτα. Ο καλύτερος τουρίστας είναι ο Έλληνας. Το πιστεύω ότι μπορεί να έρθει ο Ρωμαίος ή ο Ρωμάνος. Ναι, 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 αλλά ναι. Τώρα ο Σουηδός να έρθει. Ο καλύτερος τουρίστας, συμφωνώ, είναι ο Έλληνας. Εκτός να συνδυάσει Μύκονο και. Ναι, εντάξει, όπως και να έχει πράγμα. Να σου πω γιατί υπάρχει τουρισμός, γίνεται όλο τον χρόνο. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν περιμένουμε να έρθουν Ιούλιο-Αύγουστο. Έχουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Έτσι, θάλασσα δεν έχουμε δυστυχώς. Είναι το μόνο που δεν έχουμε. Οπότε εμείς μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, ακόμα και οι Σουηδοί, καθώς ο Κάρολος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της Σουηδίας, έτσι. Οπότε έστω και μία εκδρομή να κατορθώναμε, να κάναμε, να έρχεται ένα σχολείο να βλέπει το πού έμενε ο Κάρολος, το πώς πέρασε, γιατί έχουν γίνει κάποια συνέδρια με την προηγούμενη δημοτική αρχή, ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Και στη Σουηδία δεν είχε πάει εκεί. Είχε πάει και στη Σουηδία, αλλά έμεινε εκεί το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να το πείσω, δεν ξέρω τι έγινε, ότι θα μπορούσαν να έρχονται. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, Γιάννη. Να έρθουν, αλλά πρέπει να βρουν πεζοδρόμια για να περπατήσουν. Πρέπει να βρουν πεζόδρομο να περπατήσουν αμέριμνοι, χωρίς να κινδυνεύουν από αυτοκίνητα. Αυτό φωνάζω, αυτό λέω και τώρα και στην τωρινή δημοτική αρχή. Βέβαια, είναι να γίνει το open mall, κάτι που περιμένουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε και πιο άμεσα αποφάσεις και να συμμαζέψουμε λίγο το κέντρο μας, για να είμαστε έτοιμοι. Γιατί εμείς κατά καιρούς έχουν έρθει πολλοί κόσμος. Από Λαμία, από Αθήνα, από πολλές περιοχές. Αυτοί όλοι έμειναν εξασιασμένοι με αυτά που είδαν, αλλά προβληματισμένοι και από το γεγονός της αδιαφορίας και το ότι δεν υπήρχε ένας δρόμος, ένα πεζοδρόμιο να φτάσουν μέχρι το κάστρο. Να κάνουμε μια συζήτηση, επειδή μαζί μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά και να σε τσιγκλάω πολλές φορές για το Δημότικο, γιατί μου αρέσει αυτό, γιατί είσαι από αυτούς που απαντάνε. Παντάνε με στοιχεία. Να το δούμε διαφορετικά. Σχολεία στη φυλάκων Δημοτήχου, σχολείο νοσηλευτικής. Οι συγγενείς που θα έρθουν σε αποφοιτήσεις έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν όπως σε όλες τις πόλεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε δει ούτε Τούρκους στο παρελθόν να δουν να έρθουν. Αυτό είναι κλεμμένο, δεν το λέω, το έχω ακούσει. Mm-hmm. Απ' έξω το Τέμενος Βαγιαζίτ. Εγώ μια φορά νομίζω έχω συναντήσει ένα ζευγάρι Τούρκων. Έρχονται κατά καιρούς. Έρχονται... Στις ταβέρνες τρώνε, απλά δεν υπάρχει αυτή η ροή που θα έπρεπε πού, να είναι. Πού είναι το μαζικό. Πού είναι το μαζικό. Μαζικό. Το να έρθει ένα λεωφορείο και να πει ρε παιδιά, θα πάμε να δούμε το Τέμενος Βαγιαζίτ απ' έξω. Mm-hmm. Και θα πάρουμε και έναν Τούρκο ξεναγό. Να μην πάρουμε Έλληνα ξεναγό, α πάρουμε έναν Τούρκο ξεναγό. Mm-hmm. Και να μας πει δύο κουβέντες. Εγώ δεν είδα ποτέ λεωφορείο τουρκικό στο Διδημότικο. Μπορεί να έρθει μια φορά, δεν ξέρω. Αλλά... Και να έρθει μια φορά δεν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι ότι εάν το μουσείο δηλαδή, διεγόταν το. Το θέμα ήταν άμα θα ανοίξει, θα έμπαιναν πάλι, θα έρχονταν Τούρκοι σοριδών. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν το τζαμί άνοιγε. Απ' έξω δεν είναι. Μέσα θα βγουν. Σου μιλάω όπως το σκέφτομαι. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχει άδικο αυτό που λες και έτσι είναι όπως το περιγράφεις. Αλλά η ατυχία ήταν ότι κάηκε το τζαμί. Τώρα μιλάμε ότι εδώ και τρία χρόνια θα λειτουργούσε ως μουσείο. Τώρα βέβαια το πώς θα λειτουργούσε, όπως λειτουργεί το Βυζαντινό Μουσείο. Ερωτηματικό. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο το κάστρο και να πούμε και για τα μουσεία. Ναι. Γιατί δεν το κλείσαμε το κάστρο. Είπα, έχουμε μείνει, φτάνουμε στο Διδημότικο. Ναι. Είπαμε τη μια πλευρά του κάστρου. Φτάνουμε στο Διδημότικο. Πού ανεβαίνουμε, για να πάμε στο. Γιατί έχει πολλές. Μπορείς να ανέβεις από πολλά σημεία. Τρεις πλευρές σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αν πάρουμε την πλατεία και τη διασχίσουμε και πιάσουμε την ανηφόρα για τον Άγιο Αθανάσιο και τον Χριστό, είμαστε πάνω στο κάστρο. Ανεβαίνει και με αυτοκίνητο. Ναι. Εκεί πάει και το αυτοκίνητο μέχρι τέρμα.
Ναι, πάει σε πολλές περιοχές. Ναι, ναι. Περπάτησε και 100 μέτρα, δεν θα ναι, ναι, καλά, εννοείται. Εκεί πας για να περπατήσεις, δεν πας με το αυτοκίνητο. Ναι. Οπότε, εκεί τι θα δούμε. Θα δούμε ένα κάστρο. Εκεί θα δούμε τα τείχη του κάστρου. Θα δούμε, ανεβαίνοντας και παρκάροντας το πάρκινγκ που λες, τον ένα πύργο που είναι λεγόμενο ο Μπαρουτχανές, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός, καθώς η μπροστινή του πλευρά είναι κατασκευασμένη με το 13ο με 14ο αιώνα και η πίσω πλευρά έμεινε ακόμα η Ιουστινιάνια κατασκευή. Όπως επίσης εκεί που βάλανε εκείνη την άχαρη σκαλωσιά, ανεβαίνοντας εκείνη την τεράστια ογκόλυφη, είναι και αυτή η Ιουστινιάνια κατασκευή. Άρα μιλάμε για ένα κάστρο το οποίο. Η σκαλωσιά τι κάνει εκεί. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα μιλήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να βγει η σκαλωσιά και να μπει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι άχαρο πράγμα για κάποιον που ανεβαίνει στο κάστρο. Όπως και να έχει, το είπε και η κυρία Μενδώνη που ήρθε. Δεν της άρεσε αυτή η σκαλωσιά. Μιλάμε για ένα κάστρο το οποίο ξέρουμε το Πλαταμόνα και διάφορα κάστρα. Αυτά είναι πολλά από αυτά τη Ρόδου. Πολλά από αυτά είναι αξιοποιημένα μεν, φράγκικα όμως. Το δικό μας είναι από τα πιο παλιά βυζαντινά κάστρα της Ελλάδος, αλλά δυστυχώς είναι αναξιοποίητο. Βλέπουμε τον πύργο της Βασιλοπούλας πιο κάτω. Κάτω από τον πύργο της Βασιλοπούλας, δεν ξέρω αν έχεις πάει Γιάννη, και όταν έρθει σε δημότικο, πάρε με τηλέφωνο να πάμε. Κάτω από τον πύργο της Βασιλοπούλας υπάρχουν διόροφα υπόσκαφα σπήλαια. Είναι για μένα το πιο ατμοσφαιρικό σημείο αρχαιολογικό στη Βόρεια Ελλάδα. Και υπάρχει και ένας δρόμος που περπατάς και σε κάτω από τα κάστρα. Τώρα που θα γίνουν οι πολιτικές διαδρομές, αν προσεχθούν αυτά, θα είναι ένα υπέροχο σημείο. Γιατί το λέμε πύργο της Βασιλοπούλας? Γιατί ως γνωστόν, αυτό είναι γνωστό σε πολλούς, είναι ο μύθος που η Βασιλοπούλα ξεγελάστηκε από τους Τούρκους και έδωσε το κλειδί και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα και για να πέσει τα χέρια της, έπεσε με τον πύργο αυτόν. Αλλά το ωραίο είναι ότι οι μουσουλμάνοι της περιοχής ακόμα έχουν το τεκεδάκι, το μικρό έτσι, προσκυνητάρι, το οποίο το ανάβουν κάθε βράδυ το καντιλάκι. Και θεωρούν ένα είδος συμπεκτασισμού αυτό, συγκριτισμού δηλαδή, ότι η Βασιλοπούλα είναι μια Αγία που κάνει θαύματα. Και βρίσκουν γιατριά, γιατί βάζαν παλιότερα και τα φανελάκια από άρρωστα παιδιά κτλ. Πώς δένει ιστορία, παράδοση, λαογραφία και όλα αυτά που στο Διδημότικο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Προχωρώντας. Οι μουσουλμάνοι εμφανίστηκαν στο Διδημότικο με τους Οθωμάνους, φαντάζομαι. Οι μουσουλμάνοι, ναι. Με την κατάκτηση του Διδημοτήχου. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, από το τότε που ήταν ο κατακουζινός με τον Ανδρώνικο Τρίτο Παλαιολόγο, που είχαμε τους εμφυλίους πολέμους, ήταν σύμμαχοι. Ήταν σύμμαχοι που τους είχαν πάρει μισθοφόρους. Ναι, ναι. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και όταν βέβαια το 1361 έπεσε στα χέρια των, παραδόθηκε στα χέρια των Τούρκων το Διδημότικο, τότε η συμφωνία ήταν επάνω στο κάστρο να μένουν μόνο οι Καστρινοί, συν τον φρόρεχο τον Τούρκο. Και ξεκίνησαν κάτω να δημιουργούνται οι γειτονιές οι τουρκικές που είναι ακόμα τις θυμούνται οι παλιοί, Συνοικία, Μεντρεσέ κτλ. Που λένε. Είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της πόλης του Διδημοτήχου. Σε κάθε πόλη. Ναι, ναι. Οι μουσουλμάνοι δημιουργούσαν και τη γειτονιά και, και την αγορά. Ναι. Βασικό χαρακτηριστικό τη. Απλά το θέμα του Δημότου τουλάχιστον έμεναν οι Καστρινοί επάνω στο κάστρο και δεν μπήκαν οι Τούρκοι εκεί πέρα. Οπότε... Λοιπόν, έχουμε μείνει στον πύργο τη Βασιλοπούλα και τι άλλο έχουμε να δούμε στο κάστρο το οποίο φωτίζεται και να πω με την ευκαιρία αυτή στον κόσμο ότι μπορεί να το δει και το βράδυ. Ναι, σίγουρα. Δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, Γιάννη. Ναι, 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 σίγουρα. Εκεί είναι κάτι όμορφο που φωτίζεται. Που ακόμα και δουλειά βέβαια. Αλλά... Σίγουρα. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να φύγει πολύ χώμα επάνω από το κάστρο που έχουν κάτσει τόσα χρόνια. Υπάρχει ο ναός της Αγίας Εκατερίνης, τρόπο το είπες, που είναι βυζαντινός ναός του 14ου αιώνα, ένα ναίδριο. Υπάρχει και ο Αρμένικος ναός. Ο Αρμένικος ναός του 18ου αιώνα, περίπου. Κλειστός αυτός, έτσι. Κλειστός με μαντρότυχο. Γενικά σε όλο το κάστρο το χαρακτηριστικό και για μένα είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό είναι τα υπόσκαφα λαξευμένα σπήλαια, τα οποία μας θυμίζουν πολλά και διάφορα. Που μένανε παλιά οι κάτοικοι του Δημοτήχου. Και στη συνέχεια έμειναν μουσουλμάνοι. Ναι. Υπάρχουν ακόμα. Όχι, δεν μείνει τώρα κανείς. Έχουν καθαριστεί όλα αυτά. Με παλιότερα πάλι ο Δήμος Δημοτήχου είναι από τις καλές ενέργειες που είχε κάνει τότε ο κ. Παπατσαρούχας. Είχαν φύγει, κάναν σπίτια, τους δώσαν σπίτια και μείναν αυτά όλα άδεια. Σε αυτά που τώρα διακρίνουμε ακόμα διάφορα ίχνη, κάποια θυμίζουν. Υπάρχει ένα υπόσκαφο το οποίο έχει μέσα κάτι σαν ένα πατητήρι και έχει και μια εσοχή. Όπου αυτό θυμίζει ένα, εμείς το λέμε, εργαστήρι εινοποιίας. Και πίσω από αυτή το πατητήρι υπάρχουν πλάτες όπου ακουμπούσαν τεράστια τσουκάλια, όπως μπορούμε να διακρίνουμε, για να βάζουν το κρασί. Υπάρχουν κάποια άλλα που θυμίζουν ένα είδος ιερού. Κάποια θυμίζουν ενδεχομένως κάποια αρχαία θρακικά ιερά. Γιατί στο κάστρο του Δημοτήχου, με τις λίγες ανασκευές που γίναν, βρήκαν ευρήματα του 11ου αιώνα π.Χ. Οπότε είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτά. Αυτά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, πέραν τους πύργους που έχουν διασωθεί από τους 26-24, περίπου 1.400 μέτρα είναι η περίμετρος των τυχών, έτσι όπως έχει διασωθεί.
Υπάρχει ο κάτω, το πεντάζωνο που λέμε, ο πύργος που ήταν ό,τι απέμεινε από την παραποτάμια τυχοποιία. Οπότε ο κόσμος και συν με τα πρόσωπα που συνδέεται το κάστρο αυτό εντυπωσιάζεται, αλλά εντυπωσιάζεται και με αυτά τα διπόσκαφα σπήλαια που όταν έχουμε πολλές φορές εκδρομές από παιδάκια, ειδικά από Οριστιάδα, μας έχουν επισκεφτεί πολλά σπήλαια. Μπαίνουν μέσα. Τους λέω ότι αν είστε καλά παιδιά, θα μπούμε και σε μια σπηλιά. Και τους βλέπω που μπαίνουν, ναι, και όταν μπαίνουν μια σπηλιά, τρελαίνονται. Είναι κάτι το οποίο πρωτόγνωρο για τα παιδιά της περιοχής μας. Και συνδέεται το κάστρο με το κάστρο του Πυθίου. Κοιτάξτε, δεν λέω για υπόγεια και τέτοια, δεν νομίζω ότι πάω. Α, ναι, μπράβο. Θα σε πάω και υπόγεια. Θα σε πάω και υπόγεια. Συνδέεται με το γεγονός ότι στο κάστρο του Δημοτήχου στέφθηκε αυτοκράτορας ο Ιωάννης Κατακουζινός της 26 Οκτωβρίου του 1341. Εξ αυτού και αυτοκρατορικό το Δημότυχο είναι όλα τα άλλα. Και αυτό εννοείται, ναι. Έχουμε και στέψη που έγινε επί Φράγκων, όπως τώρα γράψαμε στην Πεντηκοστή. Έχουμε και γεννήσεις αυτοκρατόρων, ο Ιωάννης Βατάτζης, ο πέμπτος παλαιολόγος κλπ. Οπότε ο Ιωάννης Κατακουζινός που άμεσα συνδέεται με το Δημότυχο, όπως και ο Ανδρώνικος Τρίτος Παλαιολόγος, είναι αυτοί που κατασκεύασαν το κάστρο του Πυθίου. Ένα επίσης υπέροχο κτηριακό. Το οποίο παραμένει κλειστό. Το οποίο ναι, παραμένει κλειστό. Στο Δημότυχο μπορείς να ανέβεις, στο Πυθί όχι. Και ναι, να, το και να είναι κλειστό. Και είναι κλειστό γιατί είναι και λίγο πιο επικίνδυνο το. Παλιά τα παιδιά μπαίνανε μέσα και πηδούσαν το ένα πύργο στον άλλο, μας λένε οι παλιοί. Και να πούμε και την ιστορία ότι υπήρχε ακόμα ένας πύργος στο Πύθιο, αλλά καταστράφηκε όταν δημιουργήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή. Ήταν τρεις πύργοι εξωτερικοί. Επίσης εκεί πέρα στο Πύθιο έχει βρεθεί και η νεολιθική κεραμική του 4.000, αν δεν κάνω λάθος, προ-Χριστού. Τώρα, φαντάσου Γιάννη, άσε το τσαμοθράκι απ' έξω γιατί εννοώ. Είναι το πλοίο, ναι. Να ξεκινήσει μια ομάδα μελετητών και να ξεκινάει να μελετάει τα κάστρα. Ξεκινήσει από τον Άβαντα. Ναι. Να φτάσει. Παναγία Κοσμοσότηρα, στα Φέρε. Και να φτάσει μέχρι πάνω, ναι, βέβαια. Ναι, κοίταξε. Δυστυχώς αυτό το λέω και εγώ χρόνια, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας άξονας πολιτισμού. Δυστυχώς δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη Εύρος. Ο Εύρος φτάνει μέχρι το Αρμένιο. Αλλά αν δημιουργούνταν ένας άξονας πολιτισμού από Φέρες, να το πω, μέχρι επάνω. Δοξιπάρα κλπ. Θα μπορούσαμε να έχουμε επισκέπτες να κάθονται μέρες ολόκληρες και να βλέπουν πράγματα. Μόνο φοιτητές ενδιαφέροντος ιστορίας, αρχαιολογίας κτλ. Ή και παλαιολογίας και ανθρωπολογίας κτλ. Νομίζω ότι. Με πω και σπηλαιολογίας. Έχουμε και δύο σπήλαια στο Δημότυχο. Ένα είναι το σπήλαιο της Βούβας που κάναμε και εκδήλωση το 2015. Βάλαμε ανθρώπους που ήρθαν από την Καβάλα, μπήκαν στα σπήλαια μέσα και έχουμε και ψηφιακό υλικό. Για χωροθέτησέ μας τα σπήλαια που είναι. Το ένα σπήλαιο είναι πηγαίνοντας στο Κουφόβουνο, εκεί που είναι το νταμάρι που σπάζαν πέτρες, απέναντι ακριβώς. Και φαίνεται σαν ένα βουνό καραφλό από μακριά από το κάστρο πάνω. Αυτό είναι το σπήλαιο της Βούβας, 150 μέτρα περίπου υπάρχει μήκος μέσα. Ένας τεράστιος χώρος, μπαίνεις και περπατάς όρθιος. Και μάλιστα εκεί υπάρχουν και νυχτερίδες όπου είναι σπάνιο είδος και ζουν σε περιοχές όπου έχει πάρα πολύ καθαρό οξυγόνο. Αυτό, εγώ είχα ήδη κάποιες ενέργειες με την πολεοδομία και στείλαμε ένα χαρτί και στην εφορία αρχαιοτήτων, γιατί εκεί πέρα μέσα έχει βρεθεί η νεολιθική κεραμική του 4.000 π.Χ., γράφει ο Μπακαλάκης, αλλά και στην Εθνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, για να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες. Για μένα είναι ένα σπήλαιο το οποίο μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί. Το άλλο σπήλαιο είναι αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το κάστρο. Στους πρόποδες του κάστρου, από την πλευρά της Αγίας Μαρίνας, υπάρχουν, όπως περπατάει, βλέπει. Τις εισόδους που υπάρχουν. Φαίνεται, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο άμεσο. Δηλαδή πρέπει να μπει κάποια σημεία σκυφτός. Καλά, δεν είναι. Αλλά καταλήγει στα 150 μέτρα και αυτό μήκος και σε δύο μεγάλες αίθουσες που έχουν 30 μέτρα ύψος. Και δεν μπορείς να πας κιόλας. Δεν μπορείς να πεις. Θα πάρουμε φακούς κλπ. Θα μπούμε. Αλλά δεν είναι αυτό όπως το σπήλαιο της Βούβας. Με στολή εξάρτηση. Στολή τα πάντα όλα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και δύο κουβέντες για το Βυζαντινό Μουσείο και να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ναι. Το Βυζαντινό Μουσείο έχει χρόνια που έχει ανοίξει θεωρητικά. Θέλω να πει πρώτα την ένστασή σου. Η ένσταση. Ναι. Να σου πω, τι είπες εσύ για το 23 για την Πλωτινόπολη, ότι το διαψεύδω και μακάρι να βγει το βίντεο. Και πριν 10 χρόνια, όταν πρώτο άνοιξε το μουσείο, είχαν φέρει την σφυρίλα τη χρυσή πρωτομή του Σεπτιμίου Σεβίρου. Ήταν μια υπάλληλος εκεί πέρα και λέει τη φέραμε για 10 μέρες και θα πάει πίσω. Κάτσε, πριν 10 χρόνια δεν άνοιξε το μουσείο. Περίπου ήταν 10 χρόνια. Όταν άνοιξε και έγινε μια πρώτη. Όχι όταν άνοιξε, είχε γίνει νομίζω μια πρώτη προσέγγιση με τον κόσμο. Ήταν η μέρα των μουσείων, κάτι τέτοιο. Και το είχαν ανοίξει για μια μέρα. Φέραν κάποια εκθέματα. Και το είχαν ανοίξει για μια μέρα ή μια εβδομάδα. Άρα έχει περίπου 10 χρόνια. Ναι. Και λέει υπάλληλος και τη λέω εγώ ότι λυπάμαι, αλλά αυτό δεν πρόκειται ποτέ να έρθει εδώ. Γιατί μου λέει είσαι τόσο αρνητικός, λες λίγα χρόνια θα έρθει, θα κάνει κτλ. Περάσαν 10 χρόνια, μπορώ να λέω και λίγα. Και ακόμα δεν έχει έρθει και ακόμα δεν υπάρχει προσωπικό. Πού είναι? Στην Κομωτίνη, εκεί που ήταν όταν βρέθηκε το 60 τόσο. Όχι, δεν βρέθηκε στην Κομωτίνη. Στην Κομωτίνη είναι. Βρέθηκε στην Πλωτινόπολη το 1963, αν δεν κάνω λάθος. Από στρατιώτες που πήγαν σκάψουν ένα όριγμα. Ναι. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Mm-hmm.
Ένα μουσείο Βυζαντινό που εμείς κάποιες στιγμές μπαίναμε, κάναμε και τον ξαναγώ. Είναι αυτό, στην ουσία το σήμα του αυτοκράτορα είναι, έτσι. Βυζαντινό, κοίταξε. Όχι, τη Σέπτουμο. Ναι, μα αυτό είναι που. Το σήμα του αυτοκράτορα, αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος την ιστορική του αξία. Αυτό έμπαινε σε ένα κοντάρι και προχωρούσε και ήταν σαν να λέμε ότι ο αυτοκράτορας είναι μαζί μας. Ήταν το έμβλημα αυτό. Και βεβαίως και αυτό το έβριμα, η σφυρίλατη κεφαλή, είναι που και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο που λέμε αυτοκρατορικό διαδημότυχο. Πάλι το είπες. Θα το πω πολλές φορές. Λοιπόν, η ένστασή σου ποια είναι, δεν έχουν έρθει όλα τα εκθέματα? Η ένσταση είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό καταρχάς. Ναι. Τα εκθέματα αυτά που βασικό, το ένα που λείπει είναι του Σεπτιμίου Σεβίρου, το οποίο δεν το φέρνουν γιατί λέει, δεν υπάρχει φυλακτικό προσωπικό. Βέβαια υπάρχουν μέσα κάμερες, υπάρχουν συναγερμοί. Πλέον δεν συζητάμε, δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να έχουμε φυλακτικό προσωπικό. Βέβαια δεν γνωρίζω και ακριβώς την νομοθεσία. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν, δηλαδή μια ράχνη που υπήρχε προχτές, ό,τι με έλεγαν, και χτύπησε ο συναγερμός. Οπότε το να υπάρχει και το Σεπτιμίου Σεβίρου δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι καταρχάς να μπει μια ταμπέλα απ' έξω που να λέει Βυζαντινό Μουσείο Δημοτήχου. Η αίσθηση δική μου είναι προσωπικά ότι θα έπρεπε να μην είναι μόνο Βυζαντινό, γιατί το Δημοτικό, όπως είπαμε, φτάνει στην νεολιθική εποχή. Οπότε θα έπρεπε να είναι Αρχαιολογικό Μουσείο Δημοτήχου και να τα έχει όλα μέσα. Αλλά και πάλι έτσι όπως είναι Βυζαντινό, έχει πάρει και από όλη τη Θράκη κάποια εκθέματα και τονίζει το Βυζαντινό χαρακτήρα της Θράκης. Και έτσι όπως είναι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μέσα και ψηφιδωτό από την Πρωτινόπολη, που είναι του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, θα έπρεπε να έχει το ανάλογο προσωπικό και να λειτουργεί. Ξέρεις, να σου πω κάτι όμως, Γιάννη, την άλλη άποψη. Mm-hmm. Στην Κομωτινή έχουμε ένα πολύ ωραίο μουσείο, mm-hmm. το οποίο είναι και εύκολα προσβάσιμο. Ναι. Ένα λεωφορείο θα σταθμεύσει. Στο Δημότικο θα πρέπει να κάνει λίγο ένα κύκλο. Εντάξει, είναι και. Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο κακά τα πράγματα. Άμα σταματήσει στην Μητρόπολη, θα. Μπράβο, όχι στην Μητρόπολη, στην Ελευθερότρια. Ναι, ναι. Είναι δύο βήματα. Είναι, ναι. Ναι. Η άλλη άποψη λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα εκθέματα όλων των εποχών σε ένα μουσείο. Καλύτερα να τα έχουμε θεματικά, ώστε να προσελκύσουμε και τους ανάλογους επισκέπτες. Mm-hmm. Και το άλλο λέει ότι ναι, και εσύ που από το Δημότικο θες να δεις τα ευρήματα της πόλης, θα πας στην Κομωτινή, και ο Κομωτινής θέλει να δει τα ευρήματα της πόλης ενδεχομένως, να πάει σε μια άλλη, να υπάρχει μια κίνηση. Ναι. Ισχύει αυτό που λες και δεν είναι αυτό. Είναι η άλλη άποψη κανείς. Που την έχω ακούσει από επιστήμονες. Είναι... Πολύ σωστή είναι αυτή η άποψη. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Αλλά τα κυρίως εκθέματα μένουν στην πόλη και κάποια άλλα εκθέματα φεύγουν σε άλλα μουσεία. Μακάρι να πάνε και στο Λονδίνο και να γράφουν όπως υπάρχει στο Ερμιτάζ, αυτά που πήραν οι Ρώσοι, υπάρχουν αναθηματικές στήλες από την Πρωτινόπολη. Και αυτό είναι ένα είδος διαφήμισης. Δεν λέμε αυτό, λέμε τα κυρίως χαρακτηριστικά θέματα να μένουν στην πόλη και ό,τι άλλο μετά που γνωρίζουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι και αυτοί που κάνουν τις μελέτες τις μουσιακές και στην Αλεξανδρούπολη και οπουδήποτε και στην Κομωτινή να μείνουν. Αλλά τα κύρια αυτά που χαρακτηρίζουν την περιοχή πρέπει να μένουν στην περιοχή. Και να είναι και ανοιχτά τα μουσεία. Βασικό. Και οι κάτοικοι της περιοχής, να το πω ακόμα μια φορά, να πάνε στα μουσεία της πόλης τους. Το Βυζαντινό είχε μια κίνηση, μπορώ να πω. Στο λέω ναι. Γιατί και στην Οριστιάδα έχουμε το μουσείο mm-hmm. δίπλα στο κανάλι. Ναι. Και. Εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα θέμα γενικό. Ναι, εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές λόγω του ρεπορτάζ. Αλλά. Ναι. Και εγώ. Πριν δεν είχα πάει στο μουσείο. Το ήξερα ότι υπάρχει το μουσείο. Mm-hmm. Γιατί. Ναι, άμα γίνουν τα προγράμματα από τα σχολεία και να πηγαίνουν τα παιδάκια. Οι γονείς ήδη πρέπει να πάρουν μια φορά το παιδί μας και το πάμε στο μουσείο. Καλά, και αυτό είναι όπως το πας στην παιδική χαρά, πήγαινε το καμιά φορά στο μουσείο. Ναι, βασικό. Είναι η έλλειψη κουλτούρας. Λοιπόν, κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συζητάμε με τον Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι μέρος του Συλλόγου Αυτοπολίτευσης Γνώση και Δράση, δημοτικός σύμβουλος του Δημοτήχου, αλλά και συγγραφέας. Έβγαλε πρόσφατα ένα βιβλίο. Θέλω να μας το δείξεις και στην κάμερα και να μας πεις και δύο κουβέντες. Και φυσικά, πού αναφέρεται το βιβλίο? Βέβαια, το βιβλίο είναι αυτό. Ο Πάμεγας Κυπτούχος Άγιος Ιωάννης Βατάτζης, ο Έκδη Δημοτήχου. Είναι το δεύτερο βιβλίο που έγραψα για τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη. Το οποίο αναφέρεται και αυτό στο αυτοκρατορικό διδημότυχο. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει την ιστορία τη Βυζαντινή του διδημοτήχου, που μέσα βέβαια τεράστιο κεφάλαιο είναι ο Ιωάννης Βατάτζης, και το οποίο Γιάννης το δίνω με αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέει ιστορική μελέτη. Θέλω να μας πεις δύο κουβέντες, γιατί εγώ θα πρέπει να το πάρω και να το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Όχι να το έχω στη βιβλιοθήκη μου για να πω ότι έχω το βιβλίο του Σαρσάκη. Ναι. Αυτό δεν έχει παραλλάξει σημασία από το να το διαβάσω. Ναι, βασικό είναι αυτό για κάθε βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο αναφέρεσαι, λοιπόν, για να διαβαστεί. Ναι. Αναφέρεσαι στο Βατάζι, αναφέρεσαι στους εμφυλίους πολέμους, στις μαύρες ναι. σελίδες του Βυζαντίου, εκεί που ξεκίνησαν όλα.
Γιατί δεν ξεκίνησαν. Πάντα υπάρχει η ακμή και η παρακμή. Δεν ξεκίνησαν όλα από τις φραγκικές. Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα. Κατακτήσεις από τις σταυροφορίες, ξεκίνησαν από τις εμφυλίες πολέμους του Βυζαντίου. Κάποιοι δώσανε πόδι. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά το χτύπημα, το κέραιο, ήταν το 1204. Όπου το διδημότυχο, το γράφω και μέσα στο κεφάλι αυτό, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο εκείνη την εποχή. Είναι αυτά που λέγαμε για την Πεντηκοστή. Και το ότι διώξαμε σε πρώτη φάση τους Φράγκους Σταυροφόρους από το κάστρο του Δημοτήχου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να επαναφέρουν το στρατό από τη Μικρά Ασία για να ξανακαταστήλουν την Επανάσταση στη Θράκη, έτσι σώθηκε η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, όπου ο πεθερός του Βατάτζη κατόρθωσε να φτιάξει ένα κράτος, το οποίο το πήρε ο Βατάτζης μετά, και ήταν η γνωστή Αυτοκρατορία της Νίκαιας, που είναι αδόκιμος όρος, ήταν η Αυτοκρατορία των Ρωμαίων, αυτό είναι το κανονικό. Και οι οποίοι κατόρθωσαν να ανακαταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και να δώσουν άλλα 200 χρόνια ιστορίας. Στην αυτοκρατορία, 200 χρόνια ακόμα να ζήσει. Σε όλο το πλαίσιο αυτό, το διδημότυχο υπάρχει μέσα. Και δεν υπάρχει το γράφω εγώ, υπάρχει το γράφουν οι μεγάλοι Βυζαντινολόγοι, οι συγγραφείς του Βυζαντίου, Νικηφόρος Γρηγοράς, Νικήτας Χωνιάτης, Ιωάννης Κατακουζινός, που έγραψε και αυτός. Άρα το διδημότυχο αποτελεί για την ύστερο-βυζαντινή εποχή ένα κάστρο το οποίο, σύμφωνα με έναν Γερμανό καθηγητή που έβλεπε την διδακτορική διατριβή του φίλου Πουγιανόπουλου, το πρώτο βιβλίο για το διδημότυχο, το θεωρεί πιο σημαντικό και από την Θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη, το διδημότυχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα γράφουμε όλα αυτά μέσα στο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι το Βυζαντινορωμαϊκό διδημότυχο, γενέτειρα του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη. Τώρα, Γιάννη, ξεφυρίζοντας το βιβλίο, πέφτω στο εξής κεφάλαιο, Καθοριστική Συμβολή της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, στη δημιουργία αυτοκέφαλης ελληνικής εκκλησίας και μου λες καπάκι για την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Mm. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Όχι, κάτι μας οδήγησε και το λέω αυτό γιατί δεν αναφέρεσαι μόνο στο Δημότυχο. Αναφέρεσαι σε μια σφαιρικότερη γνώση για την περίοδο. Ό,τι αφορά τον Βατάτζη. Τα επόμενα κεφάλαια αφορούν καθαρά τον Βατάτζη, ο οποίος έδρασε εκτός διδημοτήχου. Ασχέτως που το 1241 μπήκε στην επικράτειά του και το διδημότυχο και έφτιαξε κάποια έργα όσον αφορά την τυχοποίηση κτλ. Και ο γιος του, ο Θεόδωρος Λάσκαρης, μετά διέμενε στο διδημότυχο κατά τους πολέμους Βουλγάρος κλπ. Αλλά η δράση του Βατάτζη ήταν εκτός διδημοτήχου. Και βλέπω έχεις και τον Γιώργο Ακροπολίτη μέσα. Ο κυρίως ιστορικός της εποχής. Ο οποίος έγραψε και τον πανηγυρικό της. Τον επιτάφιο και τον πανηγυρικό της επανακατάληψης της, ναι. της πόλης. Από 1961, ναι. Από τους Φράγκους. Ναι, με τον Μιχαήλ 8ο Παρεολόγο τότε, ναι. Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί κάτι. Πολλά που αφορούν τα βυζαντινά μας κείμενα, δυστυχώς δεν έχουν. Χάρηκα που βρήκα Ακροπολίτη, γιατί Ακροπολίτη δεν βλέπουμε πολύ συχνά στα. Αν βρεις Βατάτζη, βιβλίο Βατάτζη χωρίς Ακροπολίτη, μην το διαβάσεις καθόλου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει πηγή Ακροπολίτης μέσα, κάποιος δεν μπορεί να γράψει και το Βατάτζη. Παρόλο όμως που ο Ακροπολίτης έχει αποκρύψει πάρα πολλά πράγματα από το Βατάτζη, γιατί διετέλεσε πρωθυπουργός στον παλαιολόγο τον Μιχαήλ, ο οποίος σφετερίστηκε τη δυναστεία του Βατάτζη, τύφλωσε τον εγγονό του και απέκρυψε πάρα πολλά πράγματα από το Βατάτζη, τα οποία τα βρίσκουμε σε άλλους ιστορικούς. Και ο Ακροπολίτης έχει διαφωνήσει με τον γιο του, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά είναι, νομίζω. Συμβαίνουν πάντα. Η αρχή της παρακμής, είπαμε. Ναι, μετά το Βατάτζη έχουμε την αρχή της παρακμής, δυστυχώς. Τι σε όθησε για να το γράψει το βιβλίο? Δεν είναι εύκολο να γράψει ένα βιβλίο τέτοιο. Σίγουρα, όχι. Το να κάτσει να γράψει, δεν θέλω να μειώσω κάποιον ή να. Απλώς το να γράψεις έναν έρωτα, ελπίζεις ότι θα το διαβάσουν και πιο πολύ. Ναι. Θα το διαβάσουν και στην Κρήτη και στην Πάτρα και στη Γερμανία. Και... Mm-hmm. Το βιβλίο σου, αυτό θα το διαβάσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Όταν εκδίδεις κάτι και ξέρεις ότι θα το διαβάσουν 1.000 άτομα, ενώ θα μπορούσαν να το διαβάσουν 20.000 άτομα. Πώς... Αν το διαβάσουν 1.000 άτομα, θα είμαστε υπερευχαριστημένοι. Όπα. δεν πιστεύω τώρα να μην το έχουν διαβάσει 1.000 άτομα. Κοίταξε, εντάξει, κάνω πλάκα. Δεν μπορώ να ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει. Πάει καλά. Πάντως το έχουν πάρει 1.000 άτομα. Ναι, μπράβο, ναι, αυτό έχει σημασία. Τώρα από εκεί ύστερα, κάποια στιγμή, το καλό με το βιβλίο αυτό σε σχέση με το πρώτο ήταν με όσα στοιχεία είχα βρει τότε, ναι, συνεχή ροή του βίου του Βατάτζη. Το βιβλίο αυτό έχει κεφάλαια. Δεν χρειάζεται να το πάρεις από την αρχή και να διαβάσεις. Μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας στο κεφάλαιο που λέει Άγιος Ιωάννης Βατάτζης, ένας ηγέτης αγρότης. Να πούμε στην αγροτική περιοχή. Τι έκανε ο Βατάτζης για τους αγρότες. Μπορείς να πάρεις το κεφάλαιο που λέει Ας εφαρμόσουμε τον νόμο του Βατάτζη. Που είναι καθαρά η οικονομική πολιτική του Βατάτζη, που σταμάτησε τις αγωγές, τόνωσε την παραγωγή, την εγχώρια και κατόρθωσε να φτιάξει μια οικονομία, την οποία δεν ξανέρθει ποτέ το κράτος των Ρωμαίων, το Βυζάντιο που λέμε. Σε τέτοιο επίπεδο οικονομικό. Δηλαδή υπάρχουν υπέρπειρα χρυσά γνωμίσματα του Βατάτζη που τα βρίσκουμε σε ό,τι λεκάνη τη Μεσογείου. Στο Δημότυχο έχουμε βρει χρυσά νομίσματα ή
ή βυζαντινής αξίας. Υπάρχουν, έχουν βρεθεί βέβαια. Και κάποια υπάρχουν και στο μουσείο. Ναι. Mm. Τώρα σε ρωτάω, γυρνάω λίγο στο προηγούμενο πριν το διάλειμμα, ότι έχουμε και στο κάστρο πολλές λαθρονασκαφές. Ναι. Πολλές. Τελευταία ήταν επάνω σε ένα, στα υπόσκαφα και στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Ναι, το οποίο νομίζω και ένα πάρο παρεκκλήσει, ένα άλλο μικρό. Το... Και το, ναι, ανοίξαν και τον αρμενικό ναό κάποια στιγμή. Ναι. 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 Τέλος πάντων, τα λέω όλα αυτά. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να βρεθεί θα έχει βρεθεί. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι και πάει όπως στην Πρωτινόπολη που είναι 4 μέτρα τα. Δεν λέω, λέω επιφανειακά. Επιφανειακά είναι, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια. Δεν νομίζω να ξεκινήσει τώρα κάποιο αρχαιοκάπηλο να σκάβει το κάστρο. Δεν νομίζω. Αυτό λέω, ναι. Λίμωνο, ναι, βάλουν και κάναν τη να σκάβει. Αλλά... Λέω επιφανειακά, νομίζω ότι έχουν βρεθεί. Επιφανειακά έχουν βρεθεί, ναι. Κεραμικοί βρίσκονται παντού. Νομίζω ότι έχουν βρεθεί. Έχουν γίνει κατά καιρού κάποιε ανασκαφέ παρότι έχει κάνει Θανάση ο Γουρίδη κλπ. Κάποια υπάρχουν από αυτά στο το μυροδοχείο, το γνωστό που ξέρουν στο Βυζαντινό Μουσείο. Υπάρχει ένα ωραίο μυροδοχείο. Θα έχει βρεθεί στο κάστρο του Δημοτήχου. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν γίνει. Οι απαιτούμενες ανασκαφές. Εκεί θα βλέπαμε πολλά περισσότερα. Ας γίνει πρώτα Πλωτινόπολη και μετά βλέπουμε. Ναι. Το λέω εγώ. Σιγά σιγά. Ναι. Εκτιμάς ότι υπάρχουν άνθρωποι στο δημότικο οι οποίοι έχουν στα σπίτια τους πράγματα αξίας. Όχι ότι. Όχι κάνανε λάθος ανασκαφή, αλλά. Κατάλαβα. Δηλαδή, είναι. Όταν μου λες ότι είσαι καστροπολίτες. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μένουν από το 1200 στο δημότικο, οι οικογένειές τους, Mm-hmm. Πάνω στο κάστρο ναι, μένει κόσμος. Μένουν, εννοείται. Υπάρχει μια εφημερίδα. Το 60, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει δημοσίευση στο castropolitis.com. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι υπογράφει το κείμενο, που αναφέρει ότι περπατώντας σε σπίτια και σε αυλές του Δημοτήχου, βρίσκουμε διάφορα αρχαία τα οποία τα έχουν είτε μια μικρή ποτιστρούλα που έχουν ένα, ξέρω εγώ, ένα αγγείο για να πίνει το κρατικίδιο ζώο νερό, κάποιους κύωνες σπασμένους. Τα περιγράφει αυτά. Αλλά χωρίς να ξέρει ο Γιώργος. Ναι, δεν ήξεραν την αξία, αλλά ήταν όμως κομμάτι της ζωής του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος αυτός. Που τα χρόνια ήταν δύσκολα και όλα και δεν μπορούσε να ξέρει την αξία αυτών των πραγμάτων. Ήταν όμως συνυφασμένος, ήταν ζυμωμένος με όλα αυτά τα απομεινάρια από τη Βυζαντινή και την Ρωμαϊκή ιστορία του Δημοτήχου. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Γιάννη, καλά έκανες και διαπίστωσες στο castropolitis.com. Εκεί μπορούμε να βρούμε και πολλά πράγματα και κείμενα τα οποία. Και στο Facebook, Castropolitis Γνώση και Δράση. Τα οποία κείμενα νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα εκδοθούν. Είναι ένα επόμενο βιβλίο που θα ήθελα. Έχω γιατί βγάζει ένα κείμενο τώρα για κόσμο που δεν ξέρει, το οποίο να το πω εγώ τώρα είναι 5.000 λέξεις, 6.000 λέξεις. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει, έχει συνέχεια. Mm. Που φαίνεται. Το καλά, το λέω για τον αριθμό των λέξεων. Ναι, αναλόγως το κείμενο. Ναι, αναλόγως το κείμενο. Έχει συνέχεια κτλ. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να διαβάσει ένα βιβλίο παρά. Και εγώ είμαι πάντα του γραπτού. Του απτού, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να διαβάσω πολλές φορές. Τυπώνω κάτι αν θέλω να διαβάσω. Δεν μπορώ στην οθόνη. Γεγονός είναι ότι με την, που κάναμε την προσπάθεια να βρούμε πρόσωπα που αφορούν το Δημότικο κτλ. Και άλλα παιδιά όπως ο Βαγγέλης ο Σοβαράς, όπως ο Μοκαΐτης ο Χρήστος έχουν γράψει σχετικά με το Δημότικο. Υπάρχουν κείμενα, πλέον πάρα πολλά θα έλεγα. Και έχουμε αναδείξει μορφές όπως τον δάσκαλο τον Γιάννη, τον Παναγιώτη, τον Γιαννόπουλο από το Πραγγί, εν πάση περιπτώσει, ο Βαγγέλης Σοβαράς. Πρόσφατα δεν έγινε το αυτόγραψο ο Βαγγέλης στο κείμενο αυτό. Κάνα χρόνο. Αυτά τα αναδημοσιεύουμε, ναι. Εντάξει. Μπορεί να έχει δύο χρόνια. Ναι. Ένα δάσκαλο από το Πραγγί, ο οποίος έκανε τόσο σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ να πούμε. Εγώ είχα γράψει για την Ευγενία Περιορή, που έκανε τόσες πολιτιστικές εκπομπές, συνάδελφός, ο δημοσιογράφος και ηθοποιός κτλ., που είναι η βάση της αρχής της ελληνικής τηλεόρασης. Μέσα στη βάση, βασικές προσωπικότητες, είναι η Ευγενία Περιορή. Που δεν την ξέραμε, τουλάχιστον οι νεότεροι στο Δημότικο. Και πολλά άλλα κείμενα τα οποία σίγουρα μπορούν να εκδοθούν. Όπως βεβαίως και του Παντελή Αθανασιάδη τα κείμενα που δημοσιεύουμε συνέχεια. Και αυτά πρέπει, και έχω πει ότι πρέπει να τα εκδώσουμε σαν Δήμος Δημοτήχου, γιατί είναι η νεότερη ιστορία του Δημοτήχου αυτά. Ο Αθανασιάδης γράφει με απλή ωραία γλώσσα τα δικά του, τις δικές του έρευνες. Δημοσιογραφικά. Ναι, εντάξει. Είναι δημοσιογράφος. Χρόνια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα ξεχωριστό ρυθμό από εσάς. Δηλαδή, είναι διευρυμένο στην περιοχή, δεν είναι μόνο στο. Ναι, ναι. Πανελλαδικής εμβέλειας είναι ο Παντελής, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα όπου Θρακιώτες θέλουν να κάνουν εκδήλωση, καλούν τον Παντελή Αθανασιάδη. Και στο Δημότικο που είχε έρθει ο πρόεδρος ο τελευταίος. Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος. Μίλησε ο Αθανασιάδης στην Ελευθερώτρια. Και του λέει, αλλά Παντελή, να βγούμε και φωτογραφία στο τέλος. Είναι γνωστός, ήταν στη Βουλή χρόνια ρεπορτάζ κτλ. Ναι, είναι γνωστός. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος καταρχάς, προσιτότατος. Εμάς δηλαδή μας αγαπάει και τον αγαπάμε και κάναμε και κάποιες φορές, μας έστειλε βίντεο που κάναμε μια εκδήλωση για το 40
Γράψαμε ένα βιντεάκι 10 λεπτά και το παρουσιάσαμε με στην εκδήλωση τι λέει ο Πανέστα Θασιάδης για τα χρόνια του 40-41, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα έχετε κάνει και μια πρόταση γιατί φτάνουμε και στο τέλος. Mm-hmm. Εσύ την έχεις κάνει την πρόταση για πολιτιστικό φεστιβάλ της περιοχής. Mm-hmm. Πανηγύρια, χώρος, τραγούδι. Κοίταξε τώρα, επειδή βλέπουμε ότι διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια και ανέκαθεν και από τους Δήμους και από τους Συλλόγους. Το δικό μου σκεπτικό ήταν να δημιουργήσουμε αντιγράφοντας, θα έλεγα, αυτό που κάνουν στη Θάσο και στους Φιλίππους, φεστιβάλ Φιλίππου και Θάσο που γίνεται όλο το καλοκαίρι. Να κάνουμε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ Βορείου Εύρου, όπου θα συνεργαστούν οι Δήμοι Σουφλίου, Διδημοτήχου και Οριστιάδος. Το πακέτο είναι έτοιμο. Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, ό,τι εκδηλώσεις γίνονται, θα βγει ένα ενιαίο πρόγραμμα, όπως βγαίνει και στις προαναφερθείς εκδηλώσεις που είπα, όπου θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, θα βγει σε έντυπη μορφή, θα πάει σε αεροδρόμια, θα πάει όπου υπάρχει κόσμος. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων στην περιοχή μας ποια είναι, ο Άρδας. Ένα πιτσιρικά που θα πάει να δει τον Άρδα, θα πήγε στον πατέρα του, πατέρα και για σένα εδώ πέρα. Μπορεί να πα στο Δημότικο, να πα στο καλέ πανηγύρι που σου αρέσουν τα φορκλωρικά, ξέρω εγώ. Το Μάιο. Τα Ορέστια. Έχουμε το γιορτέ μεταξύ σου, σουφλί. Και ό,τι άλλο, όποιο άλλο σύλλογο θέλει να εντάξει οτιδήποτε, θα μπαίνει στο πλαίσιο αυτό. Αυτά όλα πρέπει να δουλεύουν ένα χειμώνα, να βάζει ό,τι θέλει ο καθένα μέσα, να βγαίνει ένα πλαίσιο εκδηλώσεων, να χωροθετούνται. Πού πρέπει να γίνουν τι, να παίρνουν τις ανάλογες άδειες από όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να πάρουμε. Και από εκεί και ύστερα, αν το θες, ακόμα και οι τιμές που θα μπορούμε να παίρνουμε για διάφορες εκδηλώσεις θα είναι πιο φθηνές και θα γίνονται σε πιο έτσι, ευρεία κλίμακα. Προϋποθέτει βασικό συνεργασία. Και δεν θα καπακώνει ένα τον άλλον. Ναι, αυτό καλά. Θα γίνονται όλα. Δηλαδή, όταν έχω καλή πανηγύρι στο Δημότικο, δεν θα γίνεται κάτι στην Ορεστιάδα. Όταν έχουμε τα Ορέστια, θα γίνεται κάτι στο Δημότικο. Όταν έχουμε γιορτές μεταξιού στο Σουφλί, δεν θα γίνεται κάτι στο Δημότικο και Ορεστιάδα. Έτσι ώστε ο κόσμος, να έχουμε δηλαδή και τον εσωτερικό τουρισμό. Που θα πηγαίνουν τα δύο όλα αυτά όμορφα και ωραία, αλλά να προσελκύουμε και αυτά να βγουν και στα βουλγαρικά, να βγουν και στα τουρκικά τα προγράμματα αυτά. Και σε ένα πλαίσιο τέτοιου συνεργασίας, πιστεύω ότι θα προωθηθούν και τα προϊόντα, τα αγροτικά και τα πολιτιστικά. Τα πάντα όλα μπορούν να κουμπώσουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δειλά-δειλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το ξαναλέω ότι οι γιορτές και οι εκδηλώσεις υπάρχουν ήδη και δεν θα περάσουμε τίποτα. Απλά μόνο θα κοιτάξουμε να υπάρξει ένα πρόγραμμα ώστε να υπάρχει μια πολύ έτσι, ωραία ροή. Για να βγαίνουν όλα όμορφα στον κόσμο και να μπορεί να τα παρακολουθεί. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να κάνουμε μια παρένθεση. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε και έναν Ιωάννη Σαρσάκη, Γιάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι πρώτος ξάδελφος. Βέβαια. Γιατί καμιά φορά σας μπερδεύουν κάποιοι συνάδελφοι. Αυτός είναι αγιογράφος όμως. Αυτός είναι αγιογράφος. Είναι και με μουσια. Και παραδοσιακό. Ναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω λόγω στρατού. Είναι αγιογράφος και είναι και παραδοσιακός οργανοπαίχτης. Παίζει υπέροχα γκάιντα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή αγιογραφεί στη Σοζόπολη στην Βουλγαρία, σε ένα ναό που εκεί υπάρχει μια ελληνική παροικία. Όσοι είναι φίλοι του στο Facebook βλέπουν ότι κάνει καταπληκτικά έργα. Είναι και στην Ελευθερότρια. Έχει... Η Ελευθερότρια όλη είναι του Γιάννη Σαρσάκη, εννοείται βέβαια. Ωραία, τα πούμε όλα αυτά. Ότι δεν ήσουν εσύ ο γεωγράφος. Καλά, εννοείται ότι δεν ήμουν εγώ. Εμένα ο γεωγράφος είναι η σύζυγός μου. Εγώ, δεν μπορώ να... εγώ το μόνο που κάνω όταν κάνει η γυναίκα μου εικόνες, βάφω το γύρω-γύρω το κεραμιδί. Λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε και αυτή τη διευκρίνηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς. Θα έχουμε κάποιες εκπομπές ακόμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.